Θεωρώ ότι είναι ιστορικότερη μετά από την ημέρα που μια παρέα πέντε φίλων πριν από 2 χρόνια και μιλάω για τον Γιώργο τον Πιέτρη, τον Κώστα τον Παγιανόπουλο, τον Λευτέρη τον Φρίγκελ, εμένα και τον Γιώργο τον Οικονόμου, αποφασίσαμε να διώξουμε από την ιστορική ομάδα αυτή έναν τύπο ο οποίος μας πήρε 70 χιλιάρικα για να μας δώσει ένα σωματείο. Και σε μια δύσκολη εποχή που τα χιλιάρικα δεν είναι εύκολα, καθέσαμε χρήματα και πιαστήκαμε την κορόιδο, γιατί τα χρέη της ομάδας μας απέκρυψε ότι ήταν και προς διαφόρους φορείς και τελικώς βρεθήκαμε να τρέχουμε στα δικαστήρια. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι ο ΠΑΣ Κόρυδος ξαναζωντάνεψε, ξαναμπήκε στο χάρτη. Και όχι μόνο ξαναζωντάνεψε, αλλά αυτό το έλεσε και σημείο αναφοράς, να ξέρετε, και για την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χτες το βράδυ υπήρξε μια συγκλονιστική εξέλιξη στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Ένας τύπος ο οποίος μαζί με τα αφεντικό του το χρηματοδότη μας στέρισαν την άνοδο πέρσι και μιλάω για ένα Γιάννη Παπαδόπουλο, εξωθήθηκε στην ανεργία. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο τότε, ο Τάκης ο Μπαρτάκος, στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αναφέρθηκε στον Πασκόνητος και στον πρόεδρό του σε μένα και είπε ότι αυτά που υποκούγια στην εγκληματική οργάνωση ήταν αληθινά, όμως η εγκληματική οργάνωση δεν υπάρχει. Και πράγματι, εγώ σε μια παρουσία, και αυτή ήταν η συμφωνία μου με τον Μαρινάκη, 6 μήνες στον Ολυμπιακό και οργανωτικά και ποδοσφαιρικά, αλλά κυρίως είχαμε αποφασίσει να εξοντώσουμε την εγκληματική οργάνωση. Εγώ είχα μια έτοιμη μήνυση 203 σελίδες με 57 κατηγορουμένους. Με ημερομηνίες, με ονοματεπώνυμα, με συμπεριφορές παράνομες, με μάρτυρες, εκ των κυρίων μαρτύρων, τον πρόεδρο, τον δήμαρχο Πολυτινού, ο οποίος θα κατέθεται αυτά που τραβήξαμε, με μάρτυρες, ανθρώπους που ήρθαν στα δικαστήρια που μας τραγούσαν, ενώ είχαμε δίκιο, για να μας εξοντώσουν και να μας διαλύσουν, σε αυτήν την ιστορία, δηλαδή μετά τα ονόματα των βασικών μαρτύρων που ήταν μεγάλοι ιδιοκτήτες ΠΑΕ πρώτης Εθνικής, ήταν και τα ονόματα του Δημάρχου Κορινθίων, το δικό μου όνομα, των στελεχών της διοίκησης, η Κόρυδος δηλαδή συνεταίρεσε στην κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα, αν αυτοί που ανέλαβαν τώρα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια, από εκεί πέρα εμείς ένα μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κοιτάξουμε το σπίτι μας εδώ, να έχουμε πάντοτε μια ισχυρή ομάδα και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η διοίκηση που είμαστε εδώ και μακάρι να ήταν και τα παιδιά τα προηγούμενα, που ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γυρίσουν κοντά. Η πόρτα δεν είναι ποτέ κλειστή. Γιατί όταν μπει αυτή την πόρτα, είναι όμορφη η πόρτα, δεν μπορεί να την αφήσει έτσι μισά ανοιχτή, ούτε να φύγει και να την πει ανοιχτή ή κλειστή. Εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι είμαστε εγγύηση για την κόρη. Ποια είναι η ευτυχία μας και η τύχη μας. Εγώ έχω από μια τέτοια γενική συνέλευση το 2003 έγινα γυρολόγος. Ήμουν πρόεδρος Κορίνθου, ήταν ένα φανταστικό συμβούλιο. Έχουν ορισμένοι άνθρωποι πεθάνει από τότε. Ήταν ο Δημήτρης ο Προφής, ήταν ο Αβρούτσος ο Γιάννης, ήταν ο Κώστας ο Μάρας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι διαφρόγραμμα. Ήταν ο Παρμάκης. Βεβαίως αγόρι μου, δεν το έχεις αδικήσει κανένα. Είπε αυτούς που έχει πεθάνει. Μου λεφτείς πάνω από την γυναίκα. Αυτούς που έχουν πεθάνει. Όχι εγώ. Το ίδιο είναι. Κάνε μου για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Είμαστε μια τρομερή διοίκηση τότε, ενωμένη σε μια γροθιά. Χάσαμε ένα πρωτάθλημα τότε, μας κυνήγησαν με ανελίητο τρόπο. Το ίδιο ότι έγινε και φέτος, γιατί τότε ήταν ο Πυλαδάκης στον Ιησιακό. Που είναι ένα βρωμόπεδο τελείως και το βλέπετε τι έχει κάνει με τις τράπεζες και τι γίνεται με το ρέμο και όλα αυτά που κάνουν. Ανώμαλοι άνθρωποι, περίεργοι άνθρωποι, ανήθικοι άνθρωποι που τους βρήκαμε μπροστά μας. Και ενώ έπρεπε να συνεχίσουμε, βρέθηκαν δύο παλιόπαιδα, εκ των οποίων ένας λέγεται Τσουμάρης, τον άλλο δεν θέλω να πω γιατί θα στερεοδοτεί πολλούς κόσμους. Και είπαν σε μένα που οι γονείς μου έχουν ταυτίσει στο χωριό μου και έχουν ταυτίσει στο σπίτι μου με άδεια του Αρχιεπισκόπου, του Μητροπολίτου και κυρίως του Πατριάρχου, γιατί ήμουν δικηγόρος 20 χρόνια σε Πατριαρχία και έφταψα τους γονείς μου στο σπίτι μου, στο εκκλησάκι μου, ότι δεν είμαι Κορίνθιος. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και από τότε έγινε γερολόγος. Εφτάσαμε στα Γιάννα, από το πουθενά είναι ομάδα. Παναχαϊκή, Λάρισα,
ατέλειωτα χρήματα τα οποία αν είχαμε μείνει εδώ, η Κόρδος ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτεθνικής. Κάτι που μπορεί να ξαναγίνει με πολύ κόπο, όχι. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Τώρα τι μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να έχεις μαζί τον κοινωνικό ιστό. Και εγώ τότε όταν ξεκινήσαμε, οι πέντε μας αυτοί που ξεκινήσαμε, τους είπα ότι εγώ μόνος μου δεν πάω πουθενά. Εάν εσείς δεν εξασφαλίσετε η συμμετοχή του κοινωνικού ιστού της πόλης, εγώ δεν πρόκειται να προχωρήσω. Και ο Γιώργος ο Κέτης πήρε τηλέφωνο τον Ανόπουλο τότε και ήρθε ο Ανόπουλος εκεί στο κτήμα Πιέτρης και μας άρχισε να μας λέει ότι θα μας φτιάξει γήπεδο στην Καλλιθέα, άρχισε να μας λέει ότι ό,τι θέλουμε θα είναι δικό μας και ούτε το ξαναείδαμε ποτέ στη ζωή μας. Ούτε πάτησε το πρόεδρο του στο γήπεδο μια φορά να το δούμε σε ένα αγώνα. Απογοητευτήκαμε, όμως η ομάδα ανέβηκε. Με ένα προϋπολογισμό που ήταν ομάδος γάμα εθνικής. Δηλαδή, δώσαμε ατέλειωτα χρήματα, η διοίκηση η περσινή και η προπερσινή έδωσε ένα εκατομμύριο. Εκατομμύριο, πραγματικά χρήματα ένα εκατομμύριο. Και οι πέντε πρώτοι που είμαστε εκεί και οι υπόλοιποι της περσινής χρονιάς δώσαμε ένα εκατομμύριο στο Ταμείο του Συλλόγου. Είναι καταγεγραμμένα αυτά στα επίσημα βιβλία. Φέτος έχουμε αντίστοιχο προπολογισμό. Και επειδή δεν υπάρχει καμία βοήθεια από πουθενά, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει βοήθεια, πάλι αυτοί που βλέπετε εδώ θα ματώσουμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν θέλω να σας πω κανένα προλογισμό. Μην νομίζετε, πέσαμε σε παλιότερα φέτος. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να σκεφτείς. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πια, οι οποίοι παίζουν στοίχημα τα παιχνίδια των ομάδων τους. Δεν είναι τυχαίο που εγώ έδιωξα ποδοσφαιριστές προχτές. Και ένας άλλος έφυγε από το ξενοδοχείο και ψάχνουμε να το βρούμε. Έχει πάει στο χωριό του. Και να σκεφτείτε ότι αυτός πήρε 12.000 προκαταβολή. Και μιλάω για τον Μπαρμπαρούση έτσι. Το βράδυ ψάχναμε να το βρούμε. Ήρθε ο κύριος προπονητής για να ζητήσει τα παιδιά. Δεν είχε εμφανιστεί στην προπόνηση πουθενά και πήρε ο μάνατζερ του μου λέει να σας φέρουν 5.000. Λέω, επειδή είμαι και κούγια και πιάνω τα κουγιά, θα του να τα πάρεις εκεί που ξέρεις. 12.000 για μας δεν είναι τίποτα, στο δελτίο του. Θα φέρει 12.000 του λέω και θα κάνει και συμφωνία να πάει σε, άλλο, σε ομάδα εκτός του ομίλου. Ήδη κάναμε μεταγραφικές κινήσεις. Δηλαδή σήμερα στην προπόνηση ήταν ο καλύτερος παίκτης της Β' Εθνικής, ο Ραμίδες. Είναι ήδη στην πόλη του. Έκανε προπόνηση με την ομάδα. Έχουμε κλείσει ένα σεντερφόρ που έρχεται αύριο, ο οποίος είναι από το Μοντενέγκρο. Είναι 22 χρόνια και έπαιζε στην πρώτη Τουρκίας, τώρα παίζει στην πρώτη Τσεχίας. Κλείσαμε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα κλείσει τη θέση του Μαγκανά, γιατί αποτύχαμε από κάποια παιδιά και να κάνουμε την ομάδα καλύτερα. Αυτό είναι αγωνιστικό κομμάτι. Ας έρθουμε λοιπόν στο σημερινό. Η ομάδα αυτή δεν μπορεί να σταθεί καμία ομάδα χωρίς γήπεδο και χωρίς προπονητικό κέντρο. Και έχουμε την ευτυχία. Δεν κάνω πολιτική. Θα το πω έτσι, δεν μπορώ να το πω γιατί είναι τηλεόραση εδώ. Σε αυτά που ξέρετε, η πολιτική για μένα. Έχω αρνηθεί τη συμμετοχή μου, έχω την τρέλα μου αυτή με το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει οι ομάδες μου να είναι καθαρές και ισχυρές. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο δήμαρχος της πόλης είναι ο Παδός. Ήρθε μαζί μας όταν ακόμη δεν ήταν δήμαρχος. Ήταν στα χωριά εκεί που πηγαίναμε στην Ελοπία, κάναμε και παντού. Ξύλο παίξαμε, βριστήκαμε στο Εθαμέκαρα, χωρίς να είναι τίποτα. Μιλάμε τώρα, είναι άσχημα πράγματα αυτά, αλλά δυστυχώς αφού μπερδεύεσαι με αυτό, πρέπει να το κάνεις. Συγχρόνως, μαζί μας παντού. Και είπαμε να κάνουμε κάτι, γιατί σαν πας Κόρινθος πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο της Κορινθίας συνολικά. Δεν μπορούμε να το δούμε εγωιστικά και στενά. Ούτε μπορούμε να το δούμε καφενιακά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικοί χώροι. Υπάρχει το στάδιο και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια περιφερειακά γήπεδα τα οποία είναι με πλαστικά χορτάρια. Και υπάρχει και ένα υπέροχο γήπεδο που με πρωτοβουλία του Γιώργου του Τριαντάφυλλου πήραν ένα πρωτοχάνες ποσό ο Δήμαρχος Βόχας και έκανε το ρότερο γήπεδο από πλευράς χορταριού που υπάρχει σε όλη την Πελοπόννησο. Βιολογικό χορτάρι δεν έχει ούτε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Βιολογικό συνθετικό με χορτάρι γήπεδο δεν υπάρχει πουθενά. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Μανάβη και θα πάρει και ο τηλέφωνο και ο Δήμαρχος να μας επιτρέπει να κάνουμε μια-δυο προπονήσεις εκεί, γιατί να μην χαλάσουμε το γήπεδο, γιατί είναι ευαίσθητο, το έχουμε φτιάξει ακόμα. Όταν φτιάξουμε το γήπεδο, το βοηθητικό. Έγινε λοιπόν μια σκέψη κοινή να βοηθήσουμε τα τοπικά σωματεία και να βοηθεί κυρίως ο Πασκόνης, ο οποίος χρειάζεται το δικό του γήπεδο αποκλειστικά και χρειάζεται επίσης και το δικό του βοηθητικό.
Πού υπάρχει αυτό, υπάρχει μόνο στο στάδιο. Ο κύριος Δημάρχος πρότεινε το εξής. Σαν οπαδός σώματος, πάρτε το στάδιο αποκλειστικά και δώστε μου το συνοικισμό όπως είναι, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχει αυτή τη στιγμή μια τσόκα με φίδια από κάτω. Και αφήστε με εγώ τι θα κάνω, γιατί πρέπει τα σωματεία του συνοικισμού να παίξουν. Να παίξουν στη γειτονιά τους και να βγάλουν παίχτες, τους οποίους να τους πάρουμε κι εμείς. Πού βγαίνανε οι παίχτες? Από το συνοικισμό βγαίνανε οι παίχτες, από τα χωριά βγαίνανε οι παίχτες. Πού βγαίνανε οι παίχτες, από την πλατεία εδώ πέρα, έχεις καφετέρειες? Λοιπόν, από το χωριακό. Αυτό λέω, από τις ομάδες αυτές. Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν με τον κύριο Δήμαρχο να κάνουμε μια κοινή συμφωνία, η οποία είναι ευεργετική για το βασικό. Να πάρουμε αποκλειστικά εμείς το γήπεδο εκεί και εκεί στο συνοικισμό και σε ό,τι άλλο φτιάξει ο Δήμος, να στεγαστούν οι ομάδες αυτές, που είναι και αυτές οι ιστορικές ομάδες. Και ο Κύψελος είναι η ομάδα που έχει την ιστορία του, και υπάρχει και ένας Αστέρας, μια ομάδα που έχει την ιστορία του. Υπάρχουν και ακαδημίες που πρέπει να πάνε εκεί, γιατί αφού υπάρχει αυτός ο θεσμός των ακαδημιών, και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Πασκόρδος θα κάνει τις καλύτερες ακαδημίες. Και με τη βοήθεια του Δήμου, να σας πω και κάτι, θα είναι και δωρεάν. Αυτό θα γίνει και εργοστάσιο ποδοσφαίρου θα γίνει εκεί. Ήδη υπάρχει αυτό το πλαστικό. Να ξέρετε ότι εκεί θα γίνει αυτό που ονειρευόμαστε όλοι μας. Άρα λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Συνεδρίασε σήμερα το ΔΕΤΑ ΣΥΜΑ. Και το ΔΕΤΑ ΣΥΜΑ, ξέρετε, έχει ισχυρές προσωπικότητες. Δεν είναι πρόσωπα να τους πεις βάλτε για να υπογράψουν. Ο Κώστας Παγιανόπουλος έσωσε μια τραγωδία. Μια μεταβατική διοίκηση πήγε να πάει την υπόθεση στο πρωτοδικείο. Και δεν θα ήταν ωραίο πράγμα μια διοίκηση πρωτοδικείου να πάρει μια απόφαση. Εμείς λοιπόν για να υπάρχει μια ιστορική απόφαση, πήραμε την απόφαση να πούμε ότι αυτή την απόφαση θα πρέπει να την πάρει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πασχόλητος. Και σήμερα λοιπόν ήταν και αφορμή αυτή, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες, έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις απασχολήσεις τους, έχουμε διεθνείς επιχειρηματίες εδώ, έχουμε ανθρώπους που συναλλάσσονται με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Τάκη Πιτσάκη, σαν τον Θάνο τον Πισινίση, που έχουν μια ευρύτερη προσωπικότητα και έχουν μια ευρύτερη γενικότερα συμπεριφορά τους. Υπάρχει όπως ο Παγιανόπουλος που ταξίδευε στο εξωτερικό συνέχεια με τα φορτηγά του, ο άλλος που πουλάει στα καλύτερα σούπερ μάρκετ, ο Δημήτρης ο Ιδρύς φτιάχνει όλες τις τράπεζες της Ελλάδος. Υπάρχουν πρόσωπα δηλαδή που είναι δύσκολα να τα. Και πήραμε μια ιστορική απόφαση σήμερα. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση λίγο. Γιατί υπάρχει και πολύ κουσομπολιό εδώ στην Κόρδο. Η απόφαση είναι ομόφωνη, κύριε Δήμαρχε, ότι το γήπεδο του συνοικισμού θα παραχωρηθεί για 10 χρόνια όπως έχουμε συμφωνήσει, ακόμη και περισσότερο αν θέλετε, στον Δήμο να το αξιοποιήσετε. Θα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, εσείς θα πάρετε την πρωτοβουλία, να τελειώνει αυτή η εχθρότητα. Γιατί πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι που εδώ στην πόλη νομίζουν ότι άμα κερδίσουν τον Πασκόνη, τους του κάνουν κακό, θα ανέβουν εκείνοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μακάρι να ανέβει στην πρώτη εθνική ο Κύψελος. Μακάρι να ανέβει ο Αστέρας Κόνη. Μακάρι να ανέβει οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Όμως αυτά γίνονται μέσα στο γήπεδο και από τη διοίκηση. Λοιπόν, θα υπογράψουμε τη σύμβαση αυτή. Η απόφαση είναι ομόφωνη. Μπορείτε άμεσα να το εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι εκτός από την. Θα κατασκευάσει. Δύο αίθουσες. Στη μία θα είναι τα γραφεία του Συλλόγου. Η άλλη θα είναι αίθουσα VIP, στην οποία θα μπορούμε να αποδεχθούμε βουλευτές, υπουργούς. Θα μπορούμε πριν τον αγώνα σε ένα καλέσει το χώρο με καναπέδες, με τηλεοράσεις, με μπαρ, να μπορούμε να υποδεχτούμε ανθρώπους που πρέπει να τους υποδεχτούμε και να δείξουμε ότι κάτι άλλο είναι. Ο πίσω χώρος θα γίνει βοηθητικός και εκεί θα είναι οι ακαδημίες του Πασχόλητος. Γιατί άκουσα θα διώξουμε 300 παιδάκια. Να ξέρετε ότι σε ένα χρόνο. Εκεί θα υπάρχουν 400 παιδάκια. Ήδη υπάρχει μια συμφωνία με έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ο πατέρας των ακαδημιών, είναι ο Μπάμπης ο Πάτρας. Που αν ανταποκριθεί σε αυτό που του ζητήσαμε, θα συνεχίσουμε. Όμως να ξέρετε ότι εμείς όλοι είμαστε εδώ, δεν κοιτάμε το δάχτυλο. Αν κάποιος δεν είναι συνεπής, θα φάει μια κλωτσά από εδώ, όπως λέει και ο Δήμαρχος, όξο και όξο. Έτσι θα γίνει και εκεί. Σας το λέω ξεκαθαρισμένα. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Χρησιμοποιώ τις εκφράσεις σου και χαίρομαι πολύ που συνεπάρχουν. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Τότε, αν θα είσαι καλός δήμαρχος στην τετραετία αυτή, θα το αποδείξεις εσύ. Σε αυτό το κομμάτι με εμάς, ο δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι εκτός να φτιάξει το γήπεδο, θα υπάρχει μια μόνιμη χορηγία στον Πασχόλητο 50.000 ευρώ. Και εφόσον είναι η ομάδα πρωταγωνιστή,
θα παίρνει κι άλλα 20 χιλιάρικα εφόσον διεκδικεί το προτάσμα. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα. Έχω διοικήσει τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας. Σας το λέω, είναι ευτυχία αυτό που γίνεται. Είναι απαρχή μόνο για μεγάλα πράγματα. Και εμείς το εγγυούμαστε. Και μακάρι να έρθουν κοντά μας και άλλοι επιφανείς. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να βγει μια ομόφωνη απόφαση εδώ. Και να φύγουμε από εκτός αν κάποιοι θέλουν να πούν κάτι συγκεκριμένο και να ψηφίσουν για κάτι συγκεκριμένο που είναι ελεύθερο. Η Γενική Συνέλευση δεν δεσμεύει. Μπορεί να έχει το λόγο, μπορεί να θέλει πολύ να μιλήσει. Θα κάλυψω απόλυτα λέξη. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Γνωρίζετε όλοι ότι έχω την τρένα μου με την Μπάρτσα. Μέσα έξω, και τώρα έχουμε δήματος και χρόνια πολλά, μέχρι και το τελευταίο χωριό. Ό,τι είπε τώρα ο Αλέξης, αυτά έχω προτείνει και βλέπω ομοθύμως γίνονται αποδεκτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι ότι είναι τα 8 μέλη της διοίκησης εδώ. Τους ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ως δήμαρχος της πόλης, ως εκπρόσωπος του Κορινθιακού λαού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την σπουδαία, θα έλεγα, αθλητική ενέργεια στην πόλη μας και στο Δήμο μας και να πω επιγραμματικά τι λέει η κοινή συμφωνία. Ένα, παραχώρηση του γηπέδου του σταδίου στον Μπας Κόρυθος. Τα έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εύχομαι και ελπίζω να είναι και ομόφωνη. Προκάλεσε ο Αλέξης στη συγκέντρωση κάτω στα παλάμια να το πει. Θα το δούμε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Φλωτάπητα, στάδιο, ο οποίος 10 του Οκτώβρη δημοπρατείται. Ο πιο σύγχρονος τάπητα στην Ελλάδα. Κρατήστε το. Ο στίβος, το βοηθητικό πίσω από την κερκίδα, ξυλώνονται τα πάντα και πάλι φυσικός φλωτάπητας για προπονήσεις της ομάδας. Δύο αίθουσες παραχωρούνται στην ομάδα, θα κοιτάξουμε να τις φτιάξουμε άμεσα και τις γραφειοκρατικές εκδηλώσεις. Ό,τι είπε είναι απόλυτα έτσι. Μηδέν, έξοδα ο Μπας Κόρυνθος στο στάδιο. Ναι, τέλος. Δύο, γήπεδο συγκισμού. Έχουμε συμφωνήσει για 10, καλό θα είναι και για 15, αλλά και 10 να το κάνουμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, για 15 δεν έχει πρόβλημα. 15 χρόνια το ιστορικό γήπεδο, είναι το πιο ιστορικό γήπεδο. Μόνο Νικόλα, θα διακόψω. Θα παρακαλέσω στην ανακατασκευή που θα γίνει, αν μπουν πλαστικά, θα πρέπει να διευθυνθούν τα χρώματα της Κορίνθου. Να μην χάσει το χαρακτήρα. Ναι. Είναι γήπεδο ιδιόκτωτο του Κορίνθου. Ωραία. Το ιστορικό προσφυγικό γήπεδο του συγκισμού τη γειτονιά μου, αν θέλετε, έρχεται στο Δήμο κατά χρήση. Δεν βάζουμε τίποτα στην τσέπη. Ούτε τα στάδια, ούτε τα γήπεδα, ούτε του άλλου αθλητικού χώρου. Για το λαό είναι. Γίνεται η προγραμματική που και σήμερα είναι θέμα τη Γενική Συνέλευση Μπας Κόρυνθος και Περιφέρεια για τα 360 χιλιάρικα να δημοκρατηθεί ο συνθετικός τάπητας επάνω. Παραχωρείτε. Έλα. Του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν αυτό το θέμα, την δικηγορία τη Γενική Συνέλευση. Δεν είναι σαν να αφορά εγώ και να φύγει μια απόφαση για προγραμματική σύμβαση. Αύριο η Περιφέρεια περιμένει αυτή. Τους ενημερώνω, θα τα συζητήσετε και μαζί. Προχωράει στη δημοπράτηση των 360.000 ευρώ. Σε δύο μήνες θα είναι έτοιμο και αυτό. Θα παίζει ο Κύψελος, ο Αστέρας και οι Ακαδημίες της Κορίνθου όποτε χρειάζονται. Τα έξοδα και εννοείται και ο Μπας Κόρυνθος. Αν χρειαστεί ένας αγώνας και θέλουμε συνθετικό, θα πάμε την ομάδα να παίξει σε άλλο γήπεδο. Θα είναι ένας αγώνας, θα παίξει εκεί. Ή όποτε κρίνουμε. Δημαρχέ, θα δώσεις και στις ακαδημίες της Μπας Κορίνθου, το είπες. Ναι. Μπράβο, γιατί βγει έξω και λένε ότι εμείς πετάμε τα παιδιά έξω. Όχι μόνο, έχει σημασία αυτό. Για τα λέω καθαρά. Όλα τα έξοδα, γιατί όλοι από εκεί μας έχουν να παίζουν, θα παίζουν και βράδυ. Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού κλπ. Θα είναι του Δήμου. Ανακοινώνω τώρα. Προστάει ο Μπας Κόρυνθος στην ΔΕΙΑ 22.000. Θα τα διαγράψουμε. Είναι η είδηση τώρα. Θα έχει, βάζω και τη λέξη, τουλάχιστον 50.000 ευρώ κάθε χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζουμε, θα πάρουμε νέα απόφαση, θα ανακαλέσουμε την παλιά γιατί ήταν με την άλλη διοίκηση, για την επιχορήγηση 50.000. Πάει και η Δημοτική Επιτροπή, φέρνει τα χαρτιά να πληρωθείτε. Η ομάδα πάει μπροστά
τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα δώσω και 20.000 πριν. Το τρόπο μην και σε όλους έναν ένα, παιδιά, Τάκη, Δημήτρη, όλοι, να μην σας πω έναν ένα, και στον Γιώργο τον Τριαντάφυλλο που έχει συμβάλει πάρα πολύ. Για ό,τι γίνεται, αυτή είναι μια ιστορική απόφαση, όχι του Σταυρέλη, ούτε του Αλέξου Κούρια. Είναι της Κορίνθου. Πρέπει να το καταλάβουμε, είναι του Κορινθιακού λαού. Όλοι μαζί. Και έχει απόλυτο δίκιο ότι από εκεί τη χρήση αυτού του γηπέδου, και θα σας πω και μετά και τι σχεδιάζουμε για την Καλλιθέα, γιατί εγώ δεν είμαι τον μεγάλο λόγο, ούτε λέω αύριο θα πάμε να παίξουμε κάπου που δεν είναι έτοιμο. Θα βγουν τα ταλέντα που θα παίξουν και στην Κόρινθο και σε άλλες ομάδες. Δεν χρειάζεται να παίρνουν παντού, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού. Εδώ θα βγουν τα ταλέντα. Και δεν χρειάζεται ούτε να στέλνω. Και έχει κι άλλα καλά για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω και είναι και από την Ομοσπονδία εδώ. Και ο Μπάμπης, Μπάμπη, να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε πόσα καλά είναι. Αξιοποιώντας το γήπεδο, παίρνοντας η Κόρινθος από το στάδιο. Παίζει ο Κίτσελος με τον Αστέρα επάνω στο συγκισμό. Απελευθερώνεται το γήπεδο του Λεχαίου από τον Κίτσελο, από προπονήσεις και αγώνες. Απελευθερώνεται το γήπεδο των Εξαμηλίων που παίζει ο Αστέρας. Καμία, δεν παίζει. Να δείτε δηλαδή και η αρχαία. Πώς είναι καλό για όλα τα σωματεία, για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Δεν έχω τίποτα να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Αλέξη, για ό,τι βοηθάς και εσύ τον τόπο μας, όπως μας είναι, και δικό σου και δικό σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το Κορινθιακό. Εδώ θα μείνουμε για πάντα, πιστεύω. Για την Καλλιθέα, για την Καλλιθέα. Εγώ δεν τα δω να δούμε με τετραχίλια. Έχουμε 26 στρέμματα στην Καλλιθέα, πιθανόν να γίνουν και 36. Σας λέω ότι το πρώτο έργο που θα ξεκινήσω του χρόνου, ψάχνω για την χρηματοδότηση, ήδη ανέθεσα τη μελέτη για βιοκλιματικό πάρκο αναψυχής και ευεξίας, έτσι το ονομάζουμε. Στον χώρο αυτό θα έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, 4 γήπεδα τέννις και ή κλειστό γυμναστήριο ή κλειστό κολυμπητήριο, θα μας το πει ο μελετητής. Η δική μου η βούληση και απόφαση είναι να ξεκινήσουμε, γιατί όλα δεν μπορώ να τα κάνω, εκτός αν βρω κάπου τέτοια χρηματοδότηση. Ξεκινάμε με το γήπεδο ποδοσφαίρου. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ψηφίσουμε ομόφωνα. Όποιος έχει αντίρρηση για να μην τρώμε χρόνο. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, έκανα 7 ώρες δικαστήριο και έκανα και ρεκόρ 3,5 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχει αντίρρηση κάποιος από τη Γενική Συνέλευση να γίνει πραγματικότητα αυτά που εισηγείτε το ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ, ομόφωνα να το πει. Η Δευτέρα το βάζω Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, είναι ομόφωνη η απόφαση. Δεν είναι Δημοτικό. Είναι όλοι και αν τυχαίο βοηθήσουν να μαζί. Κύριε Δήμαρχε, δίνω στον κύριο Πρόεδρο μια φωτογραφία, σας βγάλουμε. Ναι, όλους μαζί εκεί. Ναι. Ιστορική η φωτογραφία. Γιώργο, Γιώργο. Ιστορική που λέει ο Γιώργο. Είναι ιστορική. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ιστορική στιγμή, ιστορική μέρα σήμερα. Ναι, ιστορική μέρα για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Λύθηκε μια εκκρεμότητα πάρα πολλών ετών. Ευτυχώς βρέθηκε ένας δήμαρχος ο οποίος έχει καταλάβει ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα, γιατί ο σκοπός των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων είναι να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Η ζωή των πολιτών καλύτερη σε κάθε ηλικία. Η διέξοδος των οικογενειών με τα παιδιά στις ακαδημίες είναι ένα κορυφαίο κοινωνικό γεγονός που δεν το έχει αντιληφθεί κανείς. Εδώ ευτυχώς ο Δήμαρχος το έχει καταλάβει. Κάναμε μια ιστορική συμφωνία με την παραχώρηση του σταδίου στον Πασκόνηθος των βοηθητικών χώρων και την ανακατασκευή ακόμα και αιθουσών. Και εμείς παραχώρησαμε το ιστορικό μας γήπεδο για 15 χρόνια, το οποίο βέβαια θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και εμείς όποτε θέλουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι θέσφατο. Θα μπορούμε και εμείς, αν υπάρχει ένα παιχνίδι που είτε έχει πρόβλημα να το χλωτάπιτα στο δικό μας ή θέλουμε να παίξουμε σε ένα πλαστικό χορτάρι. Αυτά βέβαια μόνο για την Γάμα Εθνική, γιατί από την Β' Εθνική είναι υποχρεωτικό ο φυσικός χλωτάπιτας, να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδό μας. Δεν σημαίνει ότι επεμπολούμε τα δικαιώματά μας στο γήπεδο αυτό.
Απλώς είναι μια ιστορική στιγμή και μια ιστορική συμφωνία. Η επόμενη μέρα βρίσκεται και το Διοικητικό Συμβούλιο ενωμένο, αλλά και με πολλές αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρετε, υπήρχε μια παραθυρολογία γενικότερα. Υπάρχει πολύ κουτσομπολιό. Αυτό γίνεται σε όλες τις πόλεις. Όμως, ξέρετε, αρκεί ένα σημαντικό θέμα για να φανούν οι χαρακτήρες, να φανεί ποιες είναι οι προσωπικότητες των μελών του ΔΣ. Και εδώ στην ιστορία αυτή, με αφορμή αυτό το γεγονός, υπήρξε πραγματικά η λύση κάποιων μικροπαρεξηγήσεων και πραγματικά προχωράμε ενωμένοι και μακάρι να έρθουν στο Συμβούλιο και πρόσωπα τα οποία τα έχουμε ανάγκη από τα προηγούμενα συμβούλια. Σιγά τώρα με δύο αγωνιστικές, με μια ισοπαλία. Θα έπρεπε μια φωταριστή. Έχουμε πάρει εξαιρετικό προπονητή, έχουμε εξαιρετικό υλικό. Ήδη πήραμε τον καλύτερο παίκτη της Β' Εθνικής πέρσι, τον Ραμίρες, που θα τον δούσε λίγο σε μια θέση που είμαστε πολύ αργοί στο κέντρο και θα αλλάξει την λειτουργία. Θα πάρουμε και δύο σεντερφόρ τώρα, ταχυδυναμικούς παίκτες, γιατί στερούμεθα ταχύτητος. Κοντρολάραμε ευτυχώς πολύ νωρίς και κάποιες συμπεριφορές κάποιων παιδιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους καλό και τη δική τους προβολή και όχι για το καλό της ομάδος. Εδώ στην ομάδα αυτή λειτουργεί το εμείς. Όποιος βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα βρίσκεται εκτός. Και είδατε εμείς στην πράξη, εκτός το ότι δεν δεχτήκαμε το ή εγώ ή ο τάδε παίχτης του προπονητή, και μετά τον αγώνα, με τον άτυχο αγώνα που είχαμε, που ήταν πραγματικά άτυχος, γιατί χάθηκαν τρομερές ευκαιρίες εκείνη την ημέρα. Υπήρχε μια προκλητική εκτέλεση πέναλτι από τον Μπαρμπαρούση που το ίδιο βράδυ εξαφανίστηκε, ψάχνουμε να το βρούμε από τότε. Και μίλησα σήμερα με τον μάνατζερ του και αυτό λέει πάρα πολλά. Και γι' αυτό το κοινολόγησα και το γεγονός στη Γενική Συνέλευση. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν σκεφτείτε πέρσι πόσες ήττες έκανε η ομάδα και πόσες οπαλίες και πώς έχασε το πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σημασία. Αντίθετος, μόνο καλό μας έκανε αυτή η ήττα και νομίζω ότι θα το δουν τις επόμενες αγωνιστικές όλοι. Με τον Γενικό Αρχηγό, τι θα κάνουμε, είστε ευχαριστημένοι? Ποιο Γενικό Αρχηγό? Για την ομάδα, γιατί. Τι Γενικό, έχουμε τον καλύτερο. Έχουμε τον. Η ομάδα ήταν. Τι είχε. Πήγε για καφέ, ούτε για μάτια. Για πού να πάει? Όλοι μαζί σαν ομάδα. Αυτό πάει. Λέτε τώρα, αστείτε. Την Παρασκευή κάνετε λάθος. Η ομάδα έχει τον καλύτερο Γενικό Αρχηγό που είχε ποτέ. Ο Τάσος Γκιούλης, εκτός από ένα ηθικότατο στοιχείο. Ένα λεπτό, δεν καταλάβατε. Και ο Γιώργος Μαργέτης όλη τη βδομάδα είναι με την ομάδα. Όλη τη βδομάδα στις προπονήσεις παντού. Την προηγούμενη Πέμπτη δεξιωθήκαμε την ομάδα με προσφορά της οικογένειας Ελένη. Και υπήρχε ένα κλίμα τρομερό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι λένε γύρω-γύρω, αλλά να ξέρετε ότι εμείς είμαστε ενωμένοι σαν αγροθιά και θα προχωρήσουμε έτσι. Είστε καλά. Σήμερα, όπως παρακολουθήσατε εδώ στην Γενική Συνέλευση, πήραμε μία απόφαση της παραχώρησης του γηπέδου του συγγυσμού στο Δήμο Κορινθίων και εμείς σε αντάλλαγμα να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο που έχουμε. Ξεδιαλύθηκαν όλα. Αυτά που έλεγε η κοινωνία και η πιάτσα που φωνάζανε ότι πού θα πάνε τα παιδιά, πού θα πάνε οι ακαδημίες. Ο Δήμαρχος εδώ δεσμεύτηκε, ακούσατε κι εσείς, ότι όλα τα παιδιά θα πάνε επάνω στο γήπεδο, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 2-3 μήνες του συγκισμού. Οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για τις ακαδημίες. Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος θα φτιάξει ένα υβρίδιο έτσι ώστε σιγά σιγά να βγαίνουν καινούργιοι παίχτες, να μην χρειάζεται κάθε τόσο να κάνουμε μεταγραφές ακριβές από Αθήνα. Εμείς ομόφωνα αποφασίσαμε την παραχώρηση του γηπέδου. Ομόφωνα η διοίκηση είναι μαζί. Η διοίκηση είναι μία πέτρα. Όλοι μαζί συμφωνούμε για το καλό της ομάδας. Θέλουμε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία τη γάμα και ο στόχος μας είναι η ομάδα να φτάσει στη γάμα κατηγορία. Σήμερα λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είναι μια ιστορική μέρα τόσο και για το κόσμο του συγκισμού που πλέον θα έχει μια στέγη να βάλει τους αθλητές του, όσο και για μας εδώ την ΠΑΣ Κόρινθος. Ευχαριστώ. Κύριε Φαρμάκη, η παρουσία σήμερα ήταν αρκετά σημαντική, δεδομένου ότι έχετε προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, όχι μόνο σαν φύλαθος, αλλά και ως διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρο στο παρελθόν. Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν μια ιστορική απόφαση αυτή. Μια σωστή απόφαση, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει η ομάδα να λειτουργήσει πλέον όμως. Και εκείνο το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός σήμερα είναι ότι είδα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ομάδα έχασε μια μάχη, δεν έχει χάσει τον πόλεμο. Όμως θα πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά και εκείνο το οποίο έχω
προσωπικά, μια προσωπική διαπίστωση και από την εμπειρία μου από τους αγωνιστικούς χώρους και όπως είπατε, προείπατε μάλλον, έχω διατελέσει από πρόεδρος του ΣΦΟΚ, από μέλος του ΔΣ και πρόεδρος της ομάδος. Θέλω να σας πω ότι ομάδα... Κάτι που σας θυμάει ιδιαίτερα, συνεχίζετε να είστε αγνός φίλαθλος και να ακολουθείτε την ομάδα ακόμα και εκτός έδρας. Κοιτάξτε κύριε Ναστούλη, εμείς αγαπάμε την ομάδα και αγαπάμε αυτό που ό,τι λέγεται Κόρυθος. Εμείς πάντα ό,τι ακούμε στο όνομα που λέγεται Κόρυθος, τρέχουμε. Θέλω να σας πω ότι η ομάδα για μένα προσωπικά, και είναι κάτι το οποίο θα το κάνω μια συζήτηση με τον Πρόεδρο, η ομάδα πρέπει να βρει κάποιο, έναν άνθρωπο ο οποίος να ασχοληθεί με την καθημερινότητα της ομάδας. Εκεί πάσχει η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να υπάρχει ένας γενικός αρχηγός ο οποίος θα ασχολείται με την ομάδα, με τους παίκτες, με τη διαμονή τους, με την τροφή τους, με 1000 προβλήματα. Γιατί είναι 26-27 άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κάθε μέρα λιακάδα. Υπάρχουν και μέρες στις οποίες υπάρχουν προβλήματα. Κάποιος λοιπόν πρέπει να τα λύνει και να γίνει ο κρίκος, έτσι γίνεται με τις ομάδες οργανωμένες, να είναι ο σύνδεσμος και ο κρίκος που λέω εγώ της ομάδος, τα αποδυτήρια με τη διοίκηση. Αυτό θέλω να πω. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Λέω το νέο, το είπα αυθόρμητα γιατί άκουγα ότι έχει φύγει ο ένας, έχει έρθει ο άλλος. Εγώ σας είπα και στην αρχή και το ξαναλέω δεύτερη φορά. Με γεμάτη χαρά είδα ότι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν εδώ απόψε. Επίσης, μου άρεσε ο λόγος και η ομιλία του Δημάρχου. Ήταν σωστός. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει επιτέλους αυτό το γήπεδο του συνοικισμού να φτιαχτεί. Ο Δήμος είναι ο μόνος ο οποίος έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να το φτιάξει και να μπορούν εκεί να παίξουν οι ομάδες του συνοικισμού. Ομάδες οι οποίες πράγματι είναι ομάδες οι οποίες έχουν προσφέρει πολλά στο κορυδιακό ποδόσφαιρο και πάρα πολλούς παίκτες.